Θα καλωσορίσουμε πάλι τον Νίκο το Μαυρομάτι. Νίκο, καλώς ήρθες. Ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήρθες στην Περέτε Ελλάς. Καλώς σας βρήκα και εγώ. Για να κάνουμε αυτή τη συζήτηση. Ήθελα να ρωτήσω, πώς άρχισες να ασχολείσαι γενικά με τα όπλα? Άρχισες από κυνήγι, πήγες κατευθείαν σκοποβολή, το ένα έφερε το άλλο? Το ένα έφερε το άλλο. Σε μένα το κυνήγι έφερε τη σκοποβολή. Από πολύ μικρή ηλικία ξεκίνησα να ασχολούμαι με το κυνήγι λόγω του ότι ο πατέρας μου ήταν κυνηγός. Από ότι πήγαινατε μαζί με τον πατέρα σου? Ναι, ξεκίνησαμε κουβαλάει μαζί του από τότε που ίσα που περπατούσα. Ναι. Οπότε μπήκε μέσα στο πετσί μου η δραστηριότητα αυτή. Και στην πορεία γίνανε κάποια γεγονότα που με στρέψανε και στη σκοποβολή. Πλέον είσαι λάτρης του κυνηγιού. Εκτός από πάπιες, πολύ ξέρουμε βέβαια και όπως είπαμε και σε ένα βίντεο που είχαμε κάνει, κυνηγάς κάτι άλλο, δηλαδή πας για τσίχλες, πας για φάσες? Μου αρέσει να κυνηγάω τα πάντα, φυσικά έχω προτιμήσεις. Και έχεις ένα πολύ ωραίο λαμπραντόρ, αν θυμάμαι καλά. Ναι, και έχω και ένα ακόμα τώρα. Πολύ ωραία. Νέο μέλος της οικογένειας. Κουταβάκι. Λατρεύω τα υδρόβια, δηλαδή αυτή είναι η προτεραιότητά μου στο κυνήγι. Όμως δεν μπορώ να κρύψω ότι στο μυαλό μου, έτσι όπως έχω τα πράγματα, βλέπω ότι το κάθε κυνήγι έχει να σου προσφέρει πολύ διαφορετικές συγκινήσεις. Γι' αυτό όποτε έχω την ευκαιρία και την κατάλληλη παρέα, που πιστεύω είναι ζωτικό αυτό για να κάνεις τη δραστηριότητα του κυνηγίου, θα πάω για κυνήγι αγριόχειρου, για κυνήγι λαγού, πέρδικας, μπεκάτσας, φάσας, τσίχλας. Δεν θα υποτιμήσω κανένα θύραμα. Δυστυχώς, Νικόλα, όπως ξέρεις και εσύ γνωρίζεις, τελευταία έχουν περιορίσει πάρα πολύ τις περιοχές μάλλον που μπορείς να κυνηγείς τα υδρόβια και τους υδροβιότυπους. Τι γίνεται με αυτό? Πραγματικά είναι ένα πρόβλημα αυτό, όπου από όσο γνωρίζω και με φίλους συναθλητές και κυνηγούς του εξωτερικού που μιλάω, είναι ένα φαινόμενο που υπάρχει κυρίως στην Ελλάδα. Αυτό που παρατηρείται είναι ότι είμαστε μια χώρα που αντί να δημιουργούμε υδροβιότοπους, τους ελαχιστοποιούμε. Και το άλλο πιστεύω που παίζει μεγάλο ρόλο είναι ότι ή είναι θέμα παιδείας ή είναι θέμα ελέγχου στο πώς θα γίνει η θύρα, προκειμένου να τηρούνται τα μέτρα και να μας σέβεται όλος ο κόσμος και όσοι είναι κατά του κυνηγίου, προκειμένου να μπορούμε να κρατάμε τις περιοχές μας και να μπορούμε να κυνηγήσουμε υδρόβια αξιοπρεπώς. Χρειάζεται εμείς σαν κυνηγοί να κάνουμε κάτι, να αντισταθούμε περισσότερο, να διαμαρτυρηθούμε κάπου? Πιστεύω ότι δεν έχει να κάνει τόσο πολύ με θέμα αντιδράσεων, πιστεύω ότι έχει να κάνει με θέμα τρόπου ζωής. Δηλαδή ότι πρέπει εμείς να σεβαστούμε αυτό που κάνουμε, τον τρόπο κυνηγίου και τους κανόνες που υπάρχουν, τους νόμους που υπάρχουν για το κυνήγι, αν και αυτοί πάλι είναι πολύ ιδιαίτεροι στην Ελλάδα. Ναι, ναι. Δηλαδή, σε όλα τα γράμματα νομίζω είναι ιδιαίτεροι. Δυστυχώς, στην Ελλάδα, ιδιαίτερα για το κυνήγι των υδροβίων, οι κανονισμοί είναι τελείως ανάποδοι από οποιαδήποτε άλλη χώρα στον κόσμο. Δηλαδή, μας ζητείτε αυτή τη στιγμή να θηρεύσουμε υδρόβια με ατσάλινα σκάλια, που αυτό κατευθείαν σου μειώνει την απόσταση ωφέλιμου βεληνικούς, και παράλληλα δεν σου επιτρέπει να χρησιμοποιήσεις κράχτες, ομοιώματα, φυλάχτρες που χρησιμοποιούνται σε όλο τον κόσμο. Σε όλο τον κόσμο. Σε όλο τον κόσμο, και το οποίο έχει να κάνει και είναι άμεσα συνδεδεμένο αυτό που λες εσύ με τα τσάλινα σκάλια. Ακριβώς, να μπορέσεις να φέρεις τα πουλιά σε κανονικές κοντινές αποστάσεις, προκειμένου να θηρεύσεις τον νόμιμο και επιτρεπόμενο αριθμό θυραμάτων, χωρίς να έχεις πολύ θύραμα τραυματισμένο, χωρίς να έχεις παράπλευρες απώλειες, τραυματισμένα θύραματα που δεν τα καρπώνεσαι ποτέ, δεν τα πιάνεις ποτέ στα χέρια. Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Ντουφεκώντας σε ανεξέλεγκτες αποστάσεις. Που αυτό αναγκάζεται να κάνει ο κυνηγός. Δηλαδή, αν δεν έχει συναντήσει με το θύραμα και δεν έχει τρόπους να το προσελκύσει, θα αναγκαστεί να ρίχνει σε μακρινές τουφεκές, να ρισκάρει μακρινές βολές. Να τραυματίζει τα θύραματα. Έχοντας τελείως αβέβαια αποτελέσματα ακριβώς. Νίκο, πώς ήταν? Όλοι ξέρουμε βέβαια ότι είσαι ένας καταξιωμένος αθλητής του ΣΚΙΤ, εθνική ομάδα μαζί με το Μάκη τον Μίτα. Πώς ήταν η χρονιά η περσινή που πέρασε σκοπευτικά? Ήταν μια δύσκολη χρονιά λόγω του κορονοϊού. Ξεκινήσαμε με
ένα Grand Prix στην Κύπρο και ένα παγκόσμιο που ακολούθησε εκεί. Ο πρώτος αγώνας δεν ήταν καλός για μένα. Ο δεύτερος όμως ήταν ένα βήμα από τον τελικό, έκανα 122 στα 125. Δεν κατάφερα να πω τελικό. Το 123 μπήκε. Μετά... Είναι ένα κορυφαίο αποτέλεσμα. Βέβαια, έχουμε πει ξανά ότι ένα πετάκι μπορεί να κάνει διαφορά σε αυτό το επίπεδο. Σίγουρα. Ένα σκάγι είστε σε ένα πάρα πολύ σε ένα πάρα πολύ ψηλό επίπεδο, οπότε... Ναι, αυτό. Μετά είχαμε την καραντίνα. Προσπαθούσα να δουλεύω στο σπίτι με όποιους τρόπους μπορούσα. Vision training, γυμναστική, επομίσεις και διάφορους δικούς μου τρόπους. Προκειμένου να κρατήσω λίγο τη φόρμα μου όσο, δυνατόν, όσο το δυνατόν γινόταν. Μετά στην πορεία βγήκαμε από την καραντίνα και ξεκινήσαν οι αγώνες, όπου αποδείχθηκε ότι η προετοιμασία που έκανα για τους Ολυμπιακούς Αγώνες, η οποία δεν έγινε τη στιγμή της καραντίνας, είχε γίνει δουλειά και από όλο το χειμώνα, βγήκε σε πράξη, μιας και έκανα πολύ καλά σκορ στην Ελλάδα, γιατί αγώνες εξωτερικού δεν είχαμε καθόλου. Δηλαδή έκανα 122, 123, 124 και έκανα και 125 στους Πανελλήνιους Αγώνες, όπου είναι παγκόσμιο ρεκόρ και το απόλυτο. Και συγχαρητήρια γι' αυτό. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Και να πούμε κιόλας ότι έχεις πάρει και την κάρτα ήδη για τους Ολυμπιακούς. Φυσικά. Και όλα αυτά με το DT11 Black Edition. Θέλω να μας πεις γι' αυτό, γιατί ο Νίκος Μαρουμάτης είναι στην οικογένεια της Μπερέτα τα τελευταία 4 χρόνια. Είναι πραγματικά ενθουσιασμένος με το DT11 το Black Edition. Και θέλω να μας πεις γι' αυτό μερικά λόγια. Πού σε βοήθησε, τι διαφορές είδες σε σχέση με άλλα όπλα του ανταγωνισμού, να το πω έτσι. Και τι πιστεύεις για αυτό το όπλο. Φυσικά. Ο κάθε άνθρωπος έχει διαφορετική εικόνα για το όπλο του, διαφορετικές απαιτήσεις, ο κάθε σωματότυπος κλπ. Προσωπικά είναι ό,τι καλύτερο έχω ρίξει ποτέ, χωρίς να θέλω να πω κάτι παραπάνω για το όπλο. Το όπλο είναι άξιο και φαίνεται σε όλο το παγκόσμιο στερέωμα. Πολύ καταξιωμένοι αθλητές έχουν πάρει προκρίσεις για τους Ολυμπιακούς Αγώνες και έχουν κάνει τεράστια σκορ και τεράστιες διακρίσεις με το συγκεκριμένο όπλο. Σε μένα έχει δέσει φοβερά. Ναι, από τη μισή είναι 100% είσαι απόλυτα ευχαριστημένος. Ακριβώς, ναι, και έχει γίνει μέρος του σώματός μου. Δηλαδή... Σε βολεύει που στο Black Edition υπάρχει ένα μειωμένο βάρος λόγω της κατασκευής από ανθρακόνημα που έχει η ρίγα. Με βολεύει πάρα πολύ και έχουν ταιριάξει φοβερά, έχουν δώσει φοβερή ισορροπία με τις μακριές τις κάνες. Γιατί είχαμε μάθει να ρίχνουμε σκίτ με 71 πόντους, 72... Και τώρα πήγα στο 76. Και τώρα πήγα στο 76. Αλλά είναι 76 χωρίς να έχεις βάρος. Που το θεωρώ φοβερή επιτυχία. Ναι. Δηλαδή έχεις φοβερό κοντρόλ, αλλά έχεις και ταχύτητα στο να κινηθείς μαζί με το πιάτο. Δεν το χρειάζεται δηλαδή, το σκίτ αυτό. Βέβαια. Το σκίτ είναι σε σχέση με το compact, ας πούμε, ή το sporting, που στις περισσότερες περιπτώσεις χρειάζεσαι πιο μαλακό ξεκίνημα ακόμα. Εδώ χρειάζεσαι λίγη παραπάνω έκρηξη. Αυτή την έκρηξη την έχεις ακριβώς με το Black Edition. Σε αυτό το επίπεδο, Νίκο, πιστεύω ότι αφιερώνεις πάρα πολύ χρόνο σαν επαγγελματίας αθλητής στην προπόνηση καθημερινά και ότι σου παίρνει αρκετό χρόνο αυτό το πράγμα από την προσωπική σου ζωή. Πώς θα συνδυάζεις αυτά τα δύο? Πραγματικά έτσι είναι. Όμως έχω βάλει κάποιους στόχους και έτσι πηγαίνει όλη μου η σκοπευτική καριέρα. Έχω υψηλούς στόχους, οπότε οι θυσίες που γίνονται δεν με πειράζουν τόσο πολύ. Φυσικά λείπει πολύς χρόνος από την προσωπική μου ζωή και από τη σχέση μου, την οικογένειά μου. Και εκεί μπαίνει το ότι και εκείνοι πρέπει να έχουν υπομονή μαζί μου και να κατανοούν αυτό που κάνω. Ευτυχώς στη συγκεκριμένη στιγμή υπάρχει αυτή η ανταπόκριση και ευχαριστώ πολύ για την κοπέλα μου και την οικογένειά μου για την υπομονή τους αυτή. Πραγματικά ένα μεγάλο κομμάτι της δουλειάς μου είναι η προπόνηση στο σκοπευτήριο που απαιτεί πολύ συγκέντρωση και πρόγραμμα για το τι θα είναι η καθημερινή προπόνηση, τι ασκήσεις θα κάνω, τι στόχος θα υπάρχει τη συγκεκριμένη ημέρα. Δηλαδή δεν θα σηκωθώ μια μέρα και θα πω «Α, σήμερα θα πάω στο σκοπευτήριο». Από την προηγούμενη μέρα, από την προπροηγούμενη μέρα, θα ξέρω τη μέρα που θα πάω για προπόνηση. Πρώτα απ' όλα ότι θα πάω για προπόνηση, οπότε ό,τι καιρό και να κάνει, εγώ θα πάω για προπόνηση και το
κανονίσει. Ναι. Και θα ξέρω και τι θα κάνω στην προπόνηση. Βέβαια, πάντα υπάρχει ένα fine tuning ανάλογα με το πώς εξελίσσεται την προπόνηση, αλλά θα υπάρχει προγραμματισμός και εκεί. Μετά, αυτό είναι το εύκολο και το εύκολο. Αυτό είναι το ευχάριστο κομμάτι. Μετά υπάρχουν τα παράπλευρα βοηθήματα που θα μου δώσουν αυτό το μικρό ποσοστό επί της 100 που χρειάζεται για να έρθει επιτυχία, ναι. Όπου εκεί πάει το vision training, πάει η δουλειά με τον ψυχολόγο. Πραγματικά τώρα και συγγνώμη που σε διακόπτω τον Νίκο, ο Νίκος Μαρουμάτης κάνει μια προπόνηση ειδικού τύπου που λέγεται vision training και αν θυμάμαι καλά έχει να κάνει με την αντίληψη για την κίνηση διαφορών αντικειμένων και το πώς θα εστιάζεις, κάτι τέτοιο. Ακριβώς, έχει να κάνει με την εκγύμναση των ματιών, να το πούμε έτσι απλά, το οποίο αυτό έχει πάρα πολλά επίπεδα. Δηλαδή και ανάλογα με το που υστερεί ο κάθε άνθρωπος, μπορεί να το βελτιώσει. Θεωρώ πάντως από αυτό που κάνεις ότι για το vision training το Νίκο, το Μαρουμάτιο, έμαθα από αυτό, ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό. Φυσικά είναι πολύ σημαντικό. Φυσικά είναι πολύ σημαντικό, γιατί όλα κρίνονται από πολύ ψηλές λεπτομέρειες. Συνεχίζοντας, δεν πρέπει να παραλείψω την καθημερινή γυμναστική και τη διατροφή και το ρυθμό ζωής. Που ο ρυθμός ζωής πρέπει να είναι όσο πιο ισορροπημένος γίνεται, γιατί αυτό που απαιτείται από τους αγώνες μου και από το πώς θα είμαι τη στιγμή του αγώνα είναι μια απόλυτη ισορροπία. Όσο πιο ισορροπημένος είμαι εκείνη τη στιγμή, τόσο πιο καλό θα είναι το αποτέλεσμά μου. Πλούς υγιής, ενσωμάτω υγιή. Ακριβώς. Δεν γίνεται δηλαδή στην καθημερινότητά μου να υπάρχει ένα σκαμπανέβασμα, να το πω έτσι, και ξαφνικά να πάω στον αγώνα και να περιμένω να είμαι ήρεμος. Είναι κάτι που δεν είναι φυσικό. Είναι λοιπόν ένα αποτέλεσμα διάφορων ενεργειών που εσύ προσπαθείς να ακολουθήσεις μέσω του προγράμματος που βγάζεις, για να έχεις ένα αποτέλεσμα το οποίο είναι κορυφαίο, γιατί είσαι στο κορυφαίο επίπεδο. Και θεωρώ ότι όλα αυτά είναι πάρα πολύ σημαντικά. Ακριβώς. Για τη μετέπειτα πορεία σου, που ούτως ή άλλως είναι εξαιρετική. Και εδώ πάλι να τονίσω ότι επειδή όλα παίζουν πολύ ρόλο σε αυτό το άθλημα, το όπλο είναι πολύ βασικό στοιχείο στην επιτυχία. Γιατί σου δίνει νομίζω την αυτοπεποίθηση που χρειάζεσαι. Εκτός από την αυτοπεποίθηση, είναι κάτι αντικειμενικό. Δηλαδή, πρέπει το όπλο να σου ταιριάζει τέλεια. Τέλεια. Πρώτη φορά στη ζωή μου, τα τελευταία 4 χρόνια, από τους πρώτους αγώνες ήδη με το συγκεκριμένο όπλο. Θα θυμάμαι γιατί μου το έχεις πει και μου το έχεις αναφέρει με μεγάλο ενθουσιασμό. Ακριβώς. Και έκανα και δηλαδή στον πρώτο μου αγώνα 3 μέρες μετά από τη στιγμή που έφτιαξα το κοντάκι στο όπλο μου, έκανα 123-125. Που δεν μπορείς να πεις ότι είχα αυτοπεποίθηση με το όπλο, το είχα συνηθίσει. Το έζηξε μόνο 3 μέρες. Τίποτα. Το έζηξε μόνο 3 μέρες. Δεν υπήρχε τίποτα, κάτι. Πραγματικά. Και μετά διαδεχτήκαν μέσα σε 15-20 μέρες, σε 3 αγώνες συνεχόμενους, έκανε 123-122-123. Αυτό είναι σημάδι φυσικά και έχει συνεχίσει έτσι και η απόδοσή μου με το συγκεκριμένο όπλο. Αυτό που θέλω να πω είναι το ότι είμαι υπερβολικά ευχαριστημένος γιατί με έχει βοηθήσει να μαζεύω λάθη. Και είναι το συγκεκριμένο όπλο, συγκεκριμένη ισορροπία, συγκεκριμένη εργονομία που έχει, που όλα έχει αυτά βοηθήσει. Κοιτάζονται πάνω σου. Ακριβώς. Και έχουν κουμπώσει πάνω σου. Και έχω φοβερό έλεγχο εκείνη τη στιγμή. Τραγικά λάθη που έχω κάνει, για μένα τραγικά, είναι σφιξίματα. Από τα σφιξίματα σημαίνει ότι έχει μπει σκέψη εκείνη τη στιγμή. Είναι φυσιολογικό κάποιες στιγμές να κάνεις το λάθος να σου μπει κάποια σκέψη. Κι όμως τα σφιξίματα κατά 99% δεν έχουν οδηγήσει σε λάθος. Σε αστοχία. Έχουν οδηγήσει σε λάθος, δεν έχουν οδηγήσει σε αστοχία. Τεχνικό λάθος εννοείς, αλλά έχει αστοχία ακριβώς, στο στόχο. Ακριβώς. Okay. Που εκεί θα κάνεις τη διαφορά. Όταν ζητάς το ένα πιάτο στα 95. Το ένα σκάγι. Το ένα σκάγι. Είναι πραγματικά ένα σκάγι για να. Το ένα σκάγι μπορεί να σου αλλάξει την ιστορία. Στη σκοποβολή. Νίκο, τι πιστεύεις, υπάρχει ένα εξαιρετικό παράδειγμα π.χ. στην Κύπρο που όπως ξέρεις ότι οι πιο πολλοί κυνηγοί είναι και σκοπευτές. Δηλαδή, όταν τελειώνει η κυνηγητική περίοδος στην Κύπρο, οι πιο πολλοί παίρνουν τα ίδια όπλα γιατί οι ίδιοι έχουν και όπλα τα οποία είναι sporting ή skid κτλ. Και κυνηγάνε και πάνε στο σκοπευτήριο πραγματικά κατά εκατοντάδες. Τι λάθος κάνουμε εμείς σαν Έλληνες κυνηγοί, είναι κάτι που δεν θέλουμε να το κάνουμε, φοβόμαστε να πάμε, είναι κάτι που δεν ξέρουμε, χρειάζεται περισσότερη γνώση και τι πρέπει να κάνουμε για να φέρουμε περισσότερο κόσμο στα σκοπευτήρια. Πιστεύω ότι
λείπει πάρα πολύ προβολή από το άθλημα στη χώρα μας. Είναι άπειρος κόσμος που έρχομαι σε επαφή μαζί τους και δεν έχουν ιδέα από το άθλημά μου. Δεν ξέρουν καν τι είναι. Πολλές φορές νομίζουν ότι κάνω τοξοβολία. Mm. Τους είναι πιο γνώριμο. Τοξοβολία. Το άκουσμα της τοξοβολίας από το άκουσμα της σκοποβολής. Οπότε πιστεύω ότι υπάρχει πολύ μεγάλη έλλειψη προβολής. Σίγουρα υπάρχει μια προκατάληψη, μια οπλοφοβία, όπου ο κόσμος συνδυάζει τα όπλα με αρνητικό σκεπτικό. Κάτι που δεν υπάρχει εδώ. Μιλάμε για ένα Ολυμπιακό άθλημα. Ακριβώς. Δεν γίνεται ένα Ολυμπιακό άθλημα να σε παραπέμψει σε κάτι κακό. Άμα είναι έτσι, γιατί ο ακοντισμός δεν είναι κακό άθλημα. Πάλι μπορείς να τραυματίσεις κάποιον ή να σκοτώσεις κάποιον. Ναι, ναι, ναι. Πηγαίνοντας πάρα πολλά χρόνια πίσω και στην ιστορία. Και με την τοξοβολία. Είναι, οπότε θεωρείς ότι δεν έχει γίνει μια σωστή προβολή του αθλήματος από τα μίντια γενικά. Ακριβώς. Και από την τηλεόραση και όλα αυτά, έτσι ώστε να γνωρίσει ο κόσμος, έτσι ώστε οι οικογένειες, οι μπαμπάδες να το πω έτσι, να πάρουν τα παιδιά τους να τους γνωρίσουν αυτό το Ολυμπιακό άθλημα, είτε λέγεται σκιτ είτε τραπ, για να μπει ο κόσμος στη σκοποβολή. Εμείς όμως, σαν αθλητές, πώς μπορούμε να προσεγγίσουμε περισσότερο κόσμο, με περισσότερη προβολή στα social media, πώς θα μπορούσαμε να το κάνουμε? Πιστεύω αυτό χρειάζεται και μπορούμε και μόνοι μας να βάλουμε το λιθαράκι μας, δηλαδή παίρνοντας από το χέρι κάποιους φίλους μας να έρθουν να δουν το άθλημα και να γνωρίσουν. Δηλαδή διαστόματος να ξέρουν ποια είναι η σκοποβολή και ποια είναι η σκοποβολή πύληνου στόχου. Να έρθουν σε επαφή, να ξέρουν τι συμβαίνει. Αυτό που έχω δει σε άλλες χώρες είναι το ότι πηγαίνω στη χώρα και παντού βλέπω αφίσες που έχουν να κάνουν με τη σκοποβολή και με τα σκοπευτήρια. Βλέπω στην τηλεόραση σκοποβολή, να διαφημίζεται σκοποβολή. Εδώ το έχω δει. Είναι ένα πάρα πολύ καλό παράδειγμα αυτό που δίνεις, γιατί και σε αγώνες που είναι παγκόσμιοι, όταν πάτε εσείς έξω να ρίξετε κτλ., δεν υπάρχει κανένα πρόβολη στην Ελλάδα. Σε επίσημα κανάλια κτλ. Και μπορείς μόνο να τα δεις μέσω σε κανάλια που είναι της ISSF, αν θυμάμαι καλά, ή μέσω live streaming από άλλον. Ακριβώς. Μα στις χώρες του εξωτερικού που πηγαίνουμε και διαγωνιζόμαστε, σε κανονικά κανάλια υπάρχουν αγώνες. Ακριβώς, live μεταδόσεις. Όπως η δική μας τηλεόραση προβάλλει αγώνες ποδοσφαίρου, μπάσκετ, στίβου κτλ. Έτσι έχουν κάποια στιγμή που προβάλλουν και σκοποβολή. Το άλλο το οποίο πρέπει να το μάθει ο κόσμος είναι το ότι το συγκεκριμένο άθλημα, που ξαναλέω είναι ένα Ολυμπιακό άθλημα, Ολυμπιακό, από τα πολύ παλιά Ολυμπιακά άθληματα. Το οποίο έγινε και το 2004 τότε με τους Ολυμπιακούς της Αθήνας. Έχει πάρα πολλά ωφέλη για οποιονδήποτε θα ασχοληθεί μαζί του. Είναι ατομικό άθλημα και σε αναγκάζει να βελτιωθείς ο ίδιος σαν άνθρωπος, προκειμένου να πετύχεις τους στόχους σου και να γίνεις καλύτερο στο άθλημα. Και να πειθαρχήσεις. Και να πειθαρχήσεις. Οπότε να πειθαρχήσεις και τον εαυτό σου, επειδή σε αναγκάζει να πειθαρχήσεις σε μερικούς κανόνες που σου ορίζει σκοποβολή. Έτσι ακριβώς. Εγώ θυμάμαι τους γονείς μου και ανθρώπους που ενδιαφερόντουσαν για μένα να λένε ότι το παιδί είναι καλό να κάνει πολεμικές τέχνες για να μάθει πειθαρχία, όχι για να δέρνει κόσμο. Όχι, να αυτοπειθαρχεί. Για να μάθει πειθαρχία, για να γυμνάζεται. Φυσικά, είναι πάρα πολύ σωστό. Και η σκοποβολή παράλληλα είναι ένα άθλημα που συντελεί πάρα πολύ σε αυτό το πράγμα. Στην πειθαρχία, στην ισορροπία και στο να έχεις στόχους. Να έχεις στόχους. Να πάει στόχους στη ζωή σου που είναι πάρα πολύ σημαντικό. Στόχους αθλητισμού. Αθλητισμού. Και υγείας. Πόσο κοντά είναι, Νίκο, το κράτος και η σκοποθετική ομοσπονδία Ελλάδος, ώστε να πας στο ένα σκαλί παραπάνω, να βοηθήσει κάποιον αθλητή δηλαδή να ανέβει? Πολύ ωραίο ερώτημα. Μπορώ να πω με χαρά ότι ιδιαίτερα τα τελευταία χρόνια γίνονται εξαιρετικές κινήσεις από την Ολυμπιακή Επιτροπή, από την Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή και τον κύριο Καπράλο, που βρίσκονται πάρα πολύ κοντά στους αθλητές και μέσω των ομοσπονδιών, αλλά και κατευθείαν στους αθλητές. Πιστεύω ότι πραγματικά οι αθλητές που έχουν δείξει ότι αξίζουν και ότι μπορούν να καταφέρουν κάτι με μεγαλύτερο στόχο την Ολυμπιάδα, δηλαδή το να πάρουν πρόκριση για την Ολυμπιάδα ή να καταφέρουν κάτι στην Ολυμπιάδα, έχουν πάρα πολύ καλή στήριξη. Και αυτό είναι πάρα πολύ ευχάριστο.
δεν μπορώ να πω ή να απαιτήσω αν θέλεις να υπάρξει πολύ μεγάλη βοήθεια για αθλητές που ξεκινάνε τώρα, γιατί διανύουμε μια πάρα πολύ δύσκολη περίοδο οικονομικά. Ναι, αλλά αυτό που παίρνω εγώ σαν feedback είναι ότι όντως έχει γίνει μια προσπάθεια και όντως αρχίζουν πλέον και βοηθάνε σε ένα σημείο που μπορούν για αυτή, γιατί όντως υπάρχει θέμα οικονομικό και κρίση. Φυσικά. Οπότε είναι μια καλή αρχή, πιστεύω. Και εγώ έτσι πιστεύω. Κλείνοντας, Νικόλα, θα ήθελα να μου πεις τι γίνεται με την προετοιμασία που έχετε για την Ολυμπιάδα. Τι προετοιμασίες γίνονται με τον προπονητή και όλα αυτά. Έχουμε βάλει ένα πλάνο με τον προπονητή μου, τον Γιώργο Σαλαβαντάκη. Προετοιμαζόμαστε με όποιο τρόπο μπορούμε αυτή τη στιγμή, γιατί οι περιορισμοί του κορονοϊού και το άγνωστο μέλλον μας ζορίζει και δυσκολεύει τα πλάνα μας. Όμως στόχος είναι η Ολυμπιάδα και παραμένει η εστίασή μας εκεί. Περιμένουμε να δούμε τι θα γίνει με τα υπόλοιπα παγκόσμια, ποια θα γίνουν την χρονιά που έρχεται και ποια όχι. Αυτό που μπορώ να πω με σιγουριά... Δεν έχει δηλαδή ξεκαθαριστεί ακόμα το καλεντάρι του χρόνου. Όχι, υπάρχει ένα εικονικό καλεντάρι, αλλά δεν ξέρουμε ποια θα γίνει πείτε. Τελικά και πότε ακριβώς. Αυτό που με χαροποιεί ιδιαίτερα είναι το ότι έχω ανθρώπους δίπλα μου που με στηρίζουν πολύ. Έχω πάρα πολύ καλό εξοπλισμό. Θεωρώ, βρίσκομαι από αυτή την πλευρά στο καλύτερο επίπεδο που βρισκόμουν ποτέ. Και η προετοιμασία πάει πάρα πολύ καλά. Οπότε... Εμείς από τη μεριά μας να ευχηθούμε ό,τι το καλύτερο για σένα και όλη την αποστολή και τους προπονητές και τους συναθλητές σου. Ευχαριστούμε πάρα πολύ που είστε σήμερα στην Περίοδο Ελλάς. Ευχαριστώ πολύ και εγώ. Μας θυμάει η παρουσία σου. Εύχομαι ό,τι το καλύτερο. Να κάνουμε και ένα χαιρετισμό. Ευχαριστώ πολύ και σας ευχαριστώ πολύ για τη στήριξη και για τον καλό εξοπλισμό. Αυτό είναι από καρδιάς, το ξέρεις. Και εμείς πιστεύουμε ότι θα συνεχίσουμε έτσι και στα επόμενα χρόνια. Θα πάνε όλα πάρα πολύ καλά. Πιστεύουμε σε εσένα. Συγχαρητήρια για την κάρτα που έχεις πάρει για τα χέρια του Ολυμπιακού ξανά. Ευχαριστώ. Και θα σας δούμε στο επόμενο βίντεο.